Μας φτιάξει σήμερα, Όλγα. Σπανακόπιτα σήμερα. Ψιλόβραχος και Αυστραλία, ε! Παντρεύουμε τον ψιλόβραχο με την Αυστραλία σήμερα. Με την Αυστραλία. Και εδώ η Δήμητρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Από την Αμερική. Ναι. Έχουμε και Αμερική με ψιλόβραχο σήμερα. Ναι, θα καμαρώνω την ώρα. Αρχίζουμε, Μαρία μου. Κόβουμε τα χόρτα μας. Τα πλύναμε πρώτα, να πούμε. Ναι, ακούς, τα πλύναμε, ναι. Δεν βάζουμε άπλυτα χόρτα μέσα. Ναι. Στην πίτα. Έχουμε... Τι χορταράκια έχεις εδώ που κόψες? Εδώ έχω κολοκυθοκορφάδες από τον κήπο. Έχουμε σπανάκι. Ωραία. Έχουμε άνηθο. Έχουμε μαϊντανό, αλλά είναι από κάτω γιατί τα έχουμε πλύνει. Και πράσο και κρεμμυδάκι. Ωραία. Και τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε? Ό,τι έχει ο κήπος. Σέσκουλα. Έχει ο κήπος. Μπορούμε να βάλουμε σέσκουλα, μπορούμε να βάλουμε. Τι μπορούμε. Και κάτι άλλα χόρτα που έβαζε η μαμά μου εδώ που δεν ξέρω πώς τα λένε. Αυτά. Ναι. Και καλή μας επιτυχία. Καλή μας επιτυχία. Θα τα κόψουμε και θα δείτε. Σήμερα θα κάνουμε μία ασυνήθιστη πίτα. Ασυνήθιστη. Όχι ασυνήθιστη. Όχι πίτα στο ταψί, αλλά πίτα τριαντάφυλλο. Στρογγυλές πιτούλες. Ατομικές. Ατομικές στρογγυλές. Ωραία. Ναι. Πάμε. Πάμε τώρα και θα τα πούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Ναι. Τα κόβεις το. Τώρα τα κόβω εδώ, αλλά νομίζω δεν θα μπορέσω να τα κόψω εδώ. Θα τα κόψω στο χέρι όπως τα κόβει η μαμά. Για πάμε στο χέρι να δείξουμε, ναι, τώρα... και αυτόν τον τρόπο, ναι, γιατί δεν χρειαζόμαστε πάντα ξυλοκοπές. Ναι, δεν μπορώ να τα κόψω τώρα εδώ, δεν έχω τη βουλή. Θα τα κόψουμε στο χέρι. Όπως... Και εγώ στο χέρι προτιμώ να τα κόβω τα λαχανικά. Είναι τώρα λίγο από το πλύσιμο. Δεν είναι με σειρά, αλλά έτσι ακαί. Δεν πειράζει. Α, τα παίρνουμε έτσι όπως να είναι. Ναι, σωστά. Ναι. Τα διαλύσαμε και λίγο στο πλύσιμο. Η αλήθεια είναι για να φύγουν από παντού τα χώματα. Τα ανοίξαμε τα σπανάκια. Ναι. Για να μην κρατήσει μέσα χώμα. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα και στο χέρι, όπως τα έκανε η μαμά. Ωραία. Και στο χωριό. Χεριές. Και δεν μας νοιάζει τώρα άμα θα είναι ψηλά χοντρά. Α, για τη σπανακόπιτα δεν χρειάζεται πάρα πολύ χοντρά, αλλά ούτε πάρα πολύ ψηλά. Αλλά ωραία. Αυτά εδώ τα χόρτα, όπως βλέπω, είναι... φρέσκα και τρυφερά και δεν χρειάζεται να είναι πολύ ψηλά κομμένα. Ωραία. Βλέπεις, Μαρία, δεν χρειάζεται. Ούτε να παιδευόμαστε 10 ώρες να είναι ψιλοκομμένα. Όχι. Είναι άλλες νοικοκυρές που τα χόρτα τα ψήνουν, τα τσιγαρίζουν. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, Μαρία. Α, ναι. Αλλά δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το βαρύνουμε το φαγητό. Όχι. Με τσιγαρίσματα και τέτοια. Βλέπεις τώρα εδώ. Ναι. Αυτό. Ωραία. Έλα, Τούλα, πες τίποτα. Όλγα. Ναι. Πόσες σπίτες φτιάχνεις τη μέρα εκεί στην Αυστραλία? Όπως το ακούσει θα πει αυτή λέει ψέματα, αλλά δεν λέω ψέματα καθόλου. Από αυτά που θα δείτε σήμερα που θα σας δείξουμε εδώ τα στρογγυλά, ατομικά, 500. Κάνεις εσύ τη μέρα? Με τα χέρια μου 500. Στο 8ωρο? Μπορεί και λιγότερο. Α, και σε λιγότερο και χρόνο. Και σε πίτες τα ψιά, μικρά τα ψιά, όχι ατομικά, τα ψάκια μικρά, περίπου 20. Περίπου 20. Ναι, όχι στο 8ωρο, πιο λίγο. Πιο λιγότερο. Σε λιγότερο χρόνο. Σε λιγότερο χρόνο, για. Είδες όμως η μαμά ήξερε τι έκανε που σε μάθαινε να φτιάξεις, ναι, πίτες. Μου έλεγε, να το πω και αυτό, ναι. Μου έλεγε, παιδί μου πρέπει να μάθεις να φτιάξεις πίτες. Θα παντρευτείς και θα σε μαλώνει η πεθερά. Και λέω, τι λες, ποιος θα την ακούει την πεθερά? Είπες και εσύ. Όταν, ναι, ναι. Και όταν παντρεύτηκα, η πεθερά μου λέει, εγώ σήμερα θα πάω στα χωράφια, στα καπνά. Εσύ θέλω να μου έχεις πίτα έτοιμη. Αχ, εγώ Παναγιά μου έτρεπα. Δεν ήμουν εξυπηρία τότε. Πάω να πιάσω να φτιάξω την πίτα. Δεν μπορούσα. Το φύλλο έσπαγε. Έσπαγε το φύλλο. Άρχισα να κλαίω. Γιατί η πεθερά μου. Εντάξει. Πεθερά ήταν. Αυστηρή. Τότε ήταν αυστηρές οι πεθερές. Δεν είναι όπως τώρα. Λέει, άμα δεν ξέρει η νύφη να φτιάξει φύλλο, να μην παντρευτεί το γιο μου. Δεν το είπε. Αλήθεια. Το είπε. Ναι. Το λέγανε τότε γιατί το θεωρούσα νούμερο ένα προσόν. Εγώ άρχισα και έκλαιγα. Και επειδή τρύπαγε το φύλλο και δεν μπορούσα να τη φτιάξω την πίτα. Και ήρθε η γειτόνισσα και μου λέει: έλα εδώ, παιδί μου, θα στη φτιάξω εγώ. Για να μην φωνάζει η πεθερά, θα σου φτιάξω εγώ την πίτα. Και μου την έφτιαξε η γειτόνισσα και ξέρεις.
Α, τέλεια, μια ναι, χαρά. Είδες, ήταν τότε ο ένας βοηθούσε τον άλλον, παιδί που δεν ήταν από σήμερα. Στο Αγρίνι. Η πεθερά σου κατάλαβε ότι δεν Όχι, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Σίγουρα δεν κατάλαβε. Αλλά μετά και εγώ το έβαλα πείσμα. Λέω πρέπει να μάθω. Γιατί να με προσβάλλει η πεθερά έτσι. Ήξερα, αλλά δεν ήμουν. Δεν είχε την εμπειρία, όχι ότι. Φυσικά, αυτό, δεν είχα ναι. την εμπειρία. Η ναι. μαμά την έφτιαχνε την πίτα, δεν την έφτιαχνα εγώ. Τελικά. Τώρα είδε τι σου είπα. Κάνω 500. 500 πιτάκια, ναι, πιτούλες, λουλουδένιες. Εγώ θα τις πω λουλουδένιες, η πίτα, η λουλουδένια της ναι, Όλγας. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ναι. Να σου πω όμως ότι πάλι θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το προσόν, εγώ νομίζω, γιατί σε λίγα χρόνια αυτοί που θα κάνουν τις χειροποίητες στις πίτες ναι, και ειδικά οι γυναίκες θα είναι πολύ ελάχιστες. Yeah. Θα έχουν πολλά προσόντα άλλα. Θα έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Σίγουρα. Αλλά τα απλά, τα καθημερινά, δεν θα ξέρουν πώς γίνεται. Δεν πειράζει. Υπάρχουν τώρα τρόποι, έτοιμα φύλλα, που μπορεί μία... όταν θέλει μία μικρή κοπηλίτσα τώρα να φτιάξει μία πίτα, μπορεί να τη φτιάξει. Ναι. Υπάρχουν τα έτοιμα, εντάξει. Καλά, σίγουρα υπάρχει και τα λαχανικά έτοιμα και κομμένα τώρα πια τα βρίσκεις. Και κομμένα, ναι. Μαρία, αλλά το παραδοσιακό... Όποιος δεν θέλει, δεν μαθαίνει. Όποιος ναι. θέλει, μαθαίνει. Τώρα θα βάλουμε τη Δήμητρα εδώ πέρα. Ναι. Θα μας ανοίξει τα φύλλα σήμερα. Ναι. Ε, ναι, Δήμητρα. Δεν νομίζω. Είπαμε. Η μάνα μου. Η μάνα Ψιλόβραχος, Αυστραλία και Αμερική. Ναι, αλλά η μάνα μου δουλεύουν παρέα σήμερα. Η μάνα μου ανοίγει πολύ ωραίο φύλλο. Ναι. ναι. Α, θα μας κάνει άλλη η μαμά σου τότε. Η μαμά δεν είναι εδώ. Είναι στην Αμερική. Α, είναι στην Αμερική. Άλλη στα χρόνια. Ναι. Αλλά έφτιανε και πάντα έφτιανε τα πιο ωραία φύλλα. Ναι. Και έφτιανε για τις κουμπάρες της, για τις συγγενείς όλες. Ναι, βοηθούσε. Ναι. Βοηθούσε. Το κόβεις διαφορετικά, ε. Ναι, δεν μπορώ στο χέρι αυτού. Mm. Άμα κόψω και τα χέρια μου, τα άκουψε, Μαρία. Και αυτό, χοντρούλι, ε. Δεν μας πειράζει. Όχι, θα το βρίσκουμε μέσα. Δεν αρέσει να τα βρίσκουμε τα λαχανικά μέσα. Είναι ωραία. Οπότε μην μπεδεύεστε. Χοντρούλια τα λαχανικά μας. Προσπαθώ όσο πιο πολύ μπορώ να το κάνω ψηλό. Έτσι ωραία. Εγώ το μετράω με τη χούφτα μου. Μία χούφτα αλεύρι. Η χούφτα θα είναι γεμάτη. Το γεμάτη. Είναι για να φτιάξω ένα ζυμαράκι, να φτιάξω ένα φύλλο για πίτα. Ωραία, γι' αυτό δεν το μετράμε και λέμε με το μάτι. Εγώ το βάζω με το μάτι, αλλά για τις κοπέλες τώρα τις καινούργιες. Που δεν ξέρουν τις καινούργιες. Ωραία. Είναι εύκολο να το μετρήσεις ή με κάπ, ένα κάπ ή με το χέρι σου. Εγώ με διευκολύνει το χέρι μου. Ωραία, όταν λες κάπ εννοείς αυτό εδώ πέρα. Αυτό το κάπ είναι μεγάλο, νομίζω είναι 1,5 χούφτα. Ναι. Αλλά και αυτό βοηθάει. Αν το βάλουμε και λίγο νερά, παραπάνω αλεύρι. Ναι. Εγώ σήμερα θα φτιάξω πες 6 φύλλα. Πρέπει να βάλω 6 χούφτες αλεύρι. Ωραία. Α, καμιά φορά βάζω και παραπάνω, ας μείνει. Ας μείνει μετά το ζυμαράκι. Ναι, 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 ναι. Τώρα έβαλα 4. 4. 5. 6. Αλλά εγώ θα το βάλω όλο αυτό σήμερα και άμα μείνει το βάζω στη κατάψυξη ή θα το φτιάξω κουλούρα που λέμε. Ναι. Εντάξει. Όχι, βέβαια, ναι. Αυτά. Άρα, μία χούφτα αλεύρι μας δίνει ένα φύλλο. Ένα φύλλο. Ένα ζυμαράκι που κάνεις και μία χούφτα, ναι, γεμάτη. Έτσι θα τα μετράνε τα... οι καινούργιες, οι νοικοκυρές τώρα. Ή με το κάπ. Ή με την κούπα, δηλαδή. Μία κούπα του τσαγιού μας δίνει ένα φύλλο. Ένα φύλλο. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Θα ρίξουμε λίγο ξύδι μέσα στο... Ωραία, μία κουταλιά της σούπας ή δύο. Μία κουταλιά. Μία κουταλιά της σούπας. Δύο κουταλιές λάδι. Ναι. Εγώ με το μάτι το βάζω, αλλά είναι δύο κουταλιές. Λίγο αλάτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αλάτι και το νερό μας όσο πάρει η ζύμη. Ωραία, έχεις τώρα εδώ πέρα τώρα 200... 500. Α, 500 ml. 500 ml. Ναι. Θα δούμε πόσο θα... πάρει. Πόσο θα πάρει. Και ξεκινάς και ζυμώνεις. Mm. Και ζυμώνω. Η ζύμη πρέπει να είναι
ούτε πολύ μαλακή, ούτε πολύ σκληρή για να ανοίγει το φύλλο. Να είναι λίγο προς το μαλακό. Ωραία. Και τώρα ζυμώνεις και προσθέτεις νεράκι. Ναι, ναι, με το μάτι αυτός. Με το μάτι όταν δηλαδή κολλάει πολύ στο χέρι σου, φαντάζομαι. Ναι. Βάζεις. Βλέπεις τώρα εδώ χρειάζεται και άλλο νερό. Ναι. Γιατί έχει ακόμα αλεύρι. Όταν ξεκολλάει το αλεύρι από τα τυχώματα, δεν χρειάζεται νερό. Τότε καταλαβαίνεις ότι η ζύμη είναι έτοιμη. Α, μάλιστα. Είπα να το. Ένα τέτοιο. Μπουκάλι νερό. Ένα μπουκάλι νερό. Ένα μπουκάλι νερό. Για περίπου 6 6, ναι, 6 κάπς, 6 χούφτες που έβαλα εγώ. Αλλά το βλέπεις και με το μάτι, πόσο χρειάζεται. Άμα είναι λίγο σκληρό, θα ρίξεις λιγάκι νεράκι ακόμα. Άμα είναι λίγο μαλακό, θα ρίξεις λίγο αλευράκι ακόμα. Δεν μπορεί να βγει exactly, ακριβώς. Γιατί εμείς μάθαμε, Μαρία μου, από τις μαμάδες που δεν είχαμε τότε να μετράμε. Με το μάτι, όλο με το μάτι. Ναι, γιατί γι' αυτό είναι όλες οι γυναίκες με το μάτι. Δεν είχατε ζυγαριές τότε. Δεν είχαμε ζυγαριές ούτε. Ακριβίας. Είχατε, ναι, ναι, ζυγαριές, αλλά όχι, είχατε ζυγαριές του κιλού. Και τώρα με το μάτι, το βλέπεις. Είναι μαλακό. Λίγο αλευράκι. Είναι σκληρό, λίγο. Να, λίγο. Να, τώρα είναι σκληρό εμάς, οπότε έβαλες νεράκι. Λίγο νεράκι. Και τώρα δεν χρειάζεται άλλο. Είναι έτοιμο, ε? Έτοιμο, έτοιμο. Ξεκολλάει από τα τυχώματα. Ναι, ναι, ξεκολλάει από τα τυχώματα. Πήρε όλο το αλεύρι. Mm-hmm. Τώρα θα το ζυμώσουμε λίγο ακόμη. Θα τα αφήσουμε περίπου 15 λεπτά να ξεκουραστεί. Και ανοίγουμε το φύλλο. Ωραία. 15 λεπτά να ξεκουραστεί. Περίπου 15. Άλλοι τα αφήνουν και μισή ώρα. Ναι. Εγώ, τα... Όσο και να τα αφήνεις, δεν μας πειράζει. Όχι. Δεν θα φουσκώσει δηλαδή πολύ. Όχι, ναι. Όχι. Όσο πιο πολύ τα αφήνεις, τόσο πιο πολύ καλό. Ξεκουράζεται και ανοίγει το φύλλο. Πιο εύκολο θα ανοίξει. Ναι, ανοίγει. Αυτό. Έτοιμο είναι. Άρα καλύτερα είναι να ανοίγεις το φύλλο πριν και μετά να ετοιμάζεις, ναι, τα υπόλοιπα. Ναι, να ετοιμάζεις τα υπόλοιπα για να ξεκουράζεται το φύλλο. Ωραία. Θα το ανοίξω λίγο πάνω στο τραπέζι, γιατί με διευκολύνει λιγάκι. Το τραπέζι, ε. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Και συνεχίζεται ή στον, ναι, πάτο, ναι, ναι, ή στο τραπέζι, να, ναι, είναι, ναι, καθαρό, στο... βέβαια. Τώρα, εμείς το έχουμε απολυμάνει εδώ πέρα. Εμείς το έχουμε απολυμάνει. Και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Όταν είσαι στον πάγκο είναι καλύτερα ακόμα. Αν και να πω, δεν θα ψηθεί αυτό, οπότε δεν θα μείνει μικρόβια. Να το πούμε και. Δεν έχουμε μικρόβια τώρα. Εδώ πάνω, πού, στο ψηλόβραχο. Όχι, 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 βέβαια. Κανένα χωριό δεν έχει. Κανένα. Λοιπόν, ναι. Μαριό μου τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν. Τα χωρίζεις τώρα. Τα χωρίζω τώρα. Και κάτι τα κάνεις εκεί, κάτι τα χαϊδεύεις από εδώ. Ναι, εκεί. Πρέπει. Ωραία. Πάει το πρώτο. Πάει το δεύτερο πρώτο. Τώρα. Το πλάθω και λιγάκι στο χέρι. Ναι, αυτό. Πες λίγο τι κάνεις στο εδώ χέρι, πέρα. Κάτι κάνεις εσύ, ναι. Το κάνω λιγάκι στο χέρι, γιατί εδώ δεν μπορώ να το... Αν στον πάγκο πλάθεται πιο καλά. Τώρα το κάνω λιγάκι στο χέρι. Βλέπεις, να, για να γίνει smooth. Πώς το λένε το smooth στα ελληνικά? Μαλακό. Μαλακό. Ναι. Να μαλακώσεις ψιλοβραχιώτικα. Μαλακώσεις ψιλοβραχιώτικα. Τάκα, 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 εξπέρ. Η όλα μας. Όταν άρχισα δουλειά, πρέπει να το πω αυτό. Ναι, να, ναι, το, ναι, πω, ναι, το πεις. Άρχισα αυτή τη δουλειά στην Αυστραλία. Ανοίγαμε ένα πολύ μεγάλο καζάνι, ντο, έτσι, ζυμάρι. Ναι. Και τότε δεν είχαμε μηχανή, τώρα έχουμε μηχανή που τα κόβει τα ζυμαράκια αυτά όπως τα κάνω εγώ στο χέρι. Αφήναμε όλο αυτό το, όλο αυτό το ζυμάρι πάνω στο τραπέζι, στον πάγκο του εργαστηρίου εκεί που δουλεύαμε. Και ήμασταν τώρα 5-6 γυναίκες και κόβαμε και κάνουμε ό,τι κάνω εγώ τώρα. Ναι. 500, 1000 έτσι ζυμαράκια. Α, Παναγία. Ναι, γιατί κάναμε πίτες τότε και δεν είχαμε τη μηχανή. Ναι, τώρα, σωστά. Όμως άλλαξε. Άλλαξε. Ναι, ναι. Το ντο μέσα στο καζάνι το κάνανε άντρες, οι μαστόνοι. Ναι. Εμείς κάναμε, το αδειάζανε πάνω στον πάγκο και το κάναμε εμείς οι γυναίκες αυτά. 6 γυναίκες που κάναμε αυτά τα μπαλάκια, γιατί ήταν πάρα πολύ, σου μιλάω. Ήταν και 500 και 1000 άλλες φορές ζυμάρια και έπρεπε να καθόμαστε για μια μισή ώρα για να φτιάξουμε όλο αυτό το ντο, όλο το ζυμάρι.
Και μετά οι άντρες, έχουμε τους άντρες εκεί πέρα που ανοίγουν τα φύλλα. Όλες οι πίτες και εκεί είναι χειροποίητες όπως τις κάνουμε εδώ στο χωριό. Αλλά οι άντρες ανοίγουν. Οι άντρες ανοίγουν τα φύλλα. Πρώτα άνοιγα κι εγώ, αλλά τώρα ανοίγουν οι άντρες. Έγιναν οι άντρες εξπύριοι. Yeah. Και εμείς μάθαμε και τις φτιάχνουμε τις πίτες, τις τρώνουμε τώρα όπως τα δείτε τώρα σε λίγο. Στην Αυστραλία νομίζω κάνουμε πιο πολλές πίτες από εδώ από την Ελλάδα. Εκεί που δουλεύω εγώ, 4.000 σε δύο μέρες, 4.000 τέτοια στρογγυλά πιτάκια που θα σας δείξω τώρα κάνω. Πουλάμε. Σπίνις πάει, σπίνις πάει, σπίνις πάει. Όλοι θέλουν σπίνις πάει, ε, στην Αμερική. Σπανακοφυτάκια. Στην Αυστραλία, συγγνώμη, ναι. Γιατί και εσάς και εσάς στην Αμερική πουλάτε. Μαρία, μάθανε και πλήσονται πολύ. Οι Κινέζοι. Τους αρέσουν τα σπανακοφυτάκια, σπανακόφυτες, όλα, όλα. Τα φτιάχνετε και εσείς στην Αμερική και τα... Και εμείς, μην έχουν ζαχαροπλαστεία, αλλά στην κοινότητα που είμαι εγώ, φτιάνουμε και πουλάμε, τα πουλάμε στην ελληνική εκκλησία. Ναι. Και τα πουλάμε έξω. Άρα πήγατε την τέχνη από τον ψιλόβραχο, εσείς την πήγατε στην Αμερική. Δεν νομίζω ότι πήρα εγώ την τέχνη. Η μαμά σου. Η μαμά. Είναι πολύ... Η μαμά σου, ναι. Πολλές γυναίκες εκεί από τα χωριά και φτιάνουν πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Όλγα, τι έλεγες για τους Κινέζους. Κάτι είπες για τους Κινέζους. Τους Κινέζους. Έχουμε πάρα πολλούς πελάτες Κινέζους που μάθανε τις σπανακόπιτες, ναι, και λένε Greek Spinach Pie, ελληνικιά σπανακόπιτα. Ναι, τα αφήσαν το ρύζι. Τρώνε και ρύζι, αλλά μάθανε και τρώνε και σπανακόπιτα. Και τους αρέσει, ε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μου λέει, παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ένας, είμαι ο Φρέγκο Κινέζος, θέλω 100 Spinach Pie, γιατί έχει coffee lines. Καφετέρειες. Ναι, και πουλάει τις σπανακόπιτες, παίρνει από εμάς από το εργοστάσιο και τις παίρνει και τις πουλάει. Τα ακούτε καφετέρειες, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Που δεν βάζετε μέσα τις ωραίες σπανακόπιτες τη μαμά σας να φτιάξει καμία σπανακόπιτα. Okay, τώρα τελειώσαμε. Θα μου τραβήξεις και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ωραία. Εντάξει, την πετσετούλα μου. Η πετσετούλα. Είπαμε, παντρεύουμε σήμερα ψιλόβραχο με. Το Σίδνεϊ, της Αυστραλίας. Οκ. Okay. Δημητρούλα, εσύ δεν βοηθάς καθόλου. Αλάτι με ντομάτι, βάζω εγώ με ντομάτι αλατάκι. Εγώ θα πω ότι έβαλες τώρα 2 κουταλάκια του γλυκού. Ναι, το έβαλα. Είτε σούπας. Το έβαλα. Παραπάνω έβαλα. 3 αυγά, αλλά όχι χτυπημένα τα αυγά. Εσύ είσαι που τα διέλυσες. Ναι, ναι, όχι πολύ, γιατί μετά κόβει νερό το χόρτο. Κόβει και γίνεται και σαν ομελέτα το αυγό. Μπράβο. Μπράβο ρε εσύ Όλγα, πολύ σωστό αυτό. Έλα. Απλά τα ανακάτεψες τα αυγά λίγο για να... Ίσα να σπάσει ο κρόπος. Ωραία, okay, τέλεια. Λάδι. Λάδι, αψιλοβραχιώτικο λάδι εννοείται. Αυτός από τις ελιές μας, εδώ τις δικές μας τις ελιές. Που είχαμε φέτος μπόλικες. Μπόλικο λαδάκι. Και τώρα θα βάλουμε και τη φέτα μας. Ωραία. Περίπου μισό κιλό είναι αυτή η φέτα. Τη βάλεις όλη, μήπως είναι πολύ. Εγώ νομίζω είναι πολύ. Θα δω με το μάτι τώρα πόση θα βάλω μέσα. Μπορεί να βάλω πιο λίγη. Τις πάμε με το χέρι σε χοντρά κομμάτια. Ωραία. Χοντρά κομμάτια για να τα βρίσκουμε. Για να τα βρίσκουμε μετά. Γιατί άμα το κάνεις τώρα στο... να το τρύψεις, θα λιώσει το τυρί. Εμείς στην Αυστραλία το τυρί, Μαρία μου, έχουμε 2 μεγάλους κουβάδες και το κόβουμε φέτες και το έχουμε μηχανή που το κόβει τετράγωνα κομματάκια. Exactly, να είναι όλα τα ίδια. Όλα τα ίδια κομματάκια. Όλα τα ίδια. Αλλά, καλά, εκεί πάτε εκεί με κάνουμε... ακρίβεια γιατί είναι συγκεκριμένο αυτό που okay, δίνετε. Κάνουμε και 2.000 πίτες την ημέρα. Εδώ θα κάνουμε ένα ταψί τώρα. Καλά, ναι. Και άμα μας αρέσει βέβαια το τυρί, βάζουμε και λίγο παραπάνω. Δεν μας μαλώνει κανένας. Όχι, το τυρί είναι ωραίο μες στη πίτα. Εμένα μου αρέσει το τυρί. Ναι. Και εμένα. Νομίζω ήταν αρκετά σήμερα και το τυράκι αυτό το μισό κιλό θα το βάλουμε όλο. Όλο λες? Όλο. Όλο. Γιατί τα χόρτα είναι πολλά.
Δεν τα ζυγίσαμε βέβαια τα χόρτα. Εντάξει, αυτά τα χόρτα εδώ για να φτιάξουμε τα ψ, θα πάρει. Καλά, θα δούμε μετά. Τώρα αυτή η ζύμη είναι δύο πράσα, τρία κρεμμυδάκια φρέσκα. Πόσο σπανάκι είναι. Το σπανάκι είναι ένα κιλό σπανάκι, πες. Ναι. Ένα ματσάκι άνηθο, ένα ημαντανό. Και ένα ματσάκι κολοκυθών κορφάτες, ναι, από το κήπο. Και μισό κιλό φέτα. Λάδι με τομάτι, θα βάλουμε λαδάκι. Και βέβαια αυτό, άμα σε κάποιον αρέσει πιο πολύ να είναι πιο λαδερούλα, βάζει λίγο παραπάνω. Και βλέπεις τώρα, Μαρία, είναι τυρένια η γέμιση. Ναι. Ωραία. Έτοιμη και η γέμιση. Τι ξανασκεπάζουμε. Ωραία, να μην μας πάει καμιά μύγα. Και αρχίζουμε τα φύλλα. Ναι. Να ανοίξουμε τα φύλλα. Εκεί. Λαδάκι στο δαψάκι. Τώρα, σε κάθε φορά που ανοίξεις φύλλο θα το φτιάνεις. Ναι, ναι, θα το... Αλήφουμε όλο το δαψάκι. Γεια. Yeah. Και πάμε τώρα να πάρουμε το φύλλο μας. Για να φτιάξουμε το τριανταφυλάκι. Το απλώνουμε πάνω στο πάγκο. Λοιπόν, λαδάκι λίγο στο φύλλο. Ναι. Για να κάνουμε το τριαντάφυλλο, δεν είναι τριαντάφυλλος, στρογγυλή πίτα είναι. Βάζουμε στην άκρη περίπου δύο χοφτίτσες. Άμα είναι το φύλλο μεγάλο, άμα είναι μικρό το φύλλο, θα το κάνουμε πιο λίγο, πιο λίγη γέμιση. Λοιπόν, και γυρίζουμε. Και γυρίζουμε και γυρίζουμε σφιχτά και γυρίζουμε και γυρίζουμε και γυρίζουμε. Φτάσαμε στην άκρη. Πάμε τις δύο άκρες και γυρίζουμε. Α, τις πατάμε για να μην φύγει ζύμη από μέσα. Να μην φύγει ζύμη. Ναι. Και φτιάχνουμε το ατομικό μας το... Έγινε μεγάλο αυτό όμως, αλλά δεν πειράζει. Έγινε μεγάλο, ε. Ναι, δεν πειράζει. Το επόμενο το κάνουμε μικρότερο. Πιο μικρό. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε το άλλο φύλλο. Είναι χορταστικό όμως, Μαρία, αυτό. Ε? Θα είναι χορταστική αυτή. Ναι, βέβαια. Πάμε για το τρίτο ζυμαράκι. Αχ, έχουμε και ένα ωραίο αεράκι σήμερα εδώ, δροσούλα. Αλλά δεν έχω βάλει ένα κομμάτι. Είναι ωραία. Είναι νόστιμο οι κολοκυθοκορφάδες στην πίτα. Έπρεπε να φέρεις και την νίτσα που είναι εξπήρια. Τα μηδάκια μου τα πιάστε. Εδώ είναι ότι έχει ο κήπος, είπετε. Ναι, εδώ, ναι, ναι. Ότι έχει ο κήπος. Ότι έχει ο κήπος. Παραδοσιακά προϊόντα, Μαρία. Ναι. Παραδοσιακά. Βιολογικά, ναι. Και βιολογικά, πώς τα λένε. Πάμε στον κήπο, μαζεύουμε ό,τι έχουμε, τα καθαρίζουμε, ρίχνουμε στις κότες, τρώνε αυτά που καθαρίσαμε. Μετά μας κάνουν τα αυγουλάκια, τα βάζουμε στις πίτες. Και κλικική οικονομία είχαν κάποτε εδώ, στα χωριά. Κάτι ήξεραν βέβαια οι άνθρωποι, εκεί θα ξαναπάμε. Από ό,τι δεν τα Μαρία, έλα. Τα vegetables από τον κήπο, ναι. Τα λαχανικά. Ναι. Τα αυγουλάκια από τις κοτούλες από το χωριό. Ναι. Το τυράκι από τις κατσικούλες από το χωριό. Όχι, ναι. Αυτό δεν είναι από τις κατσικούλες εδώ, αλλά λέμε. Όχι, γιατί δεν έχουμε, δεν ναι, έχουμε εμείς. Αλλά θα βρούμε. Και χωριάτικο. Όλα είναι organic. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, organic. Μπράβο, Δήμητρα, που τα συμπληρώνεις. Λοιπόν, δείξε μας τώρα λοιπόν, τι κόλπα κάνεις. Εδώ, σφιχτά, λες, σφιχτά, σφιχτά. Σφιχτά, σφιχτά. Και στρίπουμε και στρίπουμε και στρίπουμε και φτάνουμε στο τέλος. Στο ωραία. End που λέμε. Στο end. Yeah. Ναι. Λοιπόν, κρατάμε τώρα, με το ένα χέρι το end. Δεν ξέρω τώρα, ήθελα να σας δείξω το άλλο. Είναι, υπάρχει και πιο εύκολη. Δείξε μία από τις δύο. Okay. Αυτό που το στρίβεις εκεί και μετά το τέλος το βάζεις από κάτω. Είναι λίγο πιο εύκολο για τις
καινούργιες τώρα τις κοπέλες, τις νοικοκυρές που κάνουν. Ωραία. Αυτό ένας είναι... τρόπος είναι αυτό. Αυτός. Ο άλλος τρόπος θα σας τον δείξω σε λίγο. 7. 6 γεμάτες χούφτες έβγαλες. Και πόσα μπαλάκια. 9 μπαλάκια. Βγήκαν 9 μπαλάκια. Ναι. 9 φύλλα ουσιαστικά. 9 φύλλα. Στις 6 χούφτες. Απλά μη φοβάστε να βάλετε περισσότερο. Ό,τι και να μείνει. Έμεινε. Έμεινε. Το κάνουμε κουλουρίτσα. Τέλεια, και είμαστε έξω στην αυλή, ότι μας νοιάζει αν θα φύγει η σκόνη από τα λευράκια. Τίποτα. Τίποτα. Έτσι απλοποιούμε τη ζωή μας. Να είχαμε τώρα και ένα φούρνο και μια πυροστιά να ανάψουμε τη φωτιά, αλλά απαγορεύεται. Τώρα εδώ πέρα που είμαστε, ναι, δύσκολο. Οπότε αναγκαστικά θα το βάλουμε στην κουζίνα. Έτοιμο? Έτοιμο κι αυτό. Έτοιμο κι αυτό. Πάμε τώρα. Άλλο τρόπο τώρα θα δείξουμε. Θα δείξουμε αυτόν που για μένα είναι ο πιο εύκολος αυτός. Αχ, αλλά... βρε Όλγα, γεια στα χέρια σου, μωρέ, πήγες εκεί πέρα στο Σίδνεϊ. Α, και τρώνε οι Αυστραλοί. Τρώνε και εμείς δεν ξέρουμε να τα κάνουμε. Οι Κινέζοι, όχι οι Αυστραλοί, οι Κινέζοι. Και οι Κινέζοι, ναι. Country spinny spice, σπανακοπίτα. Σπανακοπίτα λέει ο Κινέζος, ε. Το ξέχασε το ριζάκι ο έρμος. Ναι. Αν και μπορείς να του κάνεις και τη σπανακόπιτα, μυρίζει λέει. Ναι. Να κάνω... είναι ακριβώς τη... Κάνουμε μυρίζει σπανακόπιτα, Μαρία, ξέχασα να σου το πω, όταν είναι νηστεία. Γιατί στην Αυστραλία μας νηστεύουν όπως εδώ ο κόσμος. Αχα. Και όταν είναι νηστεία, Πάσχα, Χριστούγεννα, ας πούμε, έχουμε παραγγελίες. Ναι. 100 νηστίσιμες σπανακόπιτες. Και τι κάνουμε, βάζουμε μέσα, δεν βάζουμε αυγά, δεν βάζουμε τυρί. Ναι. Με, λίγο βάζετε ρύζι. Το ριζάκι για πρωτεΐνη. Λίγο ρύζι μέσα στη γέμιση και είναι εντάξει. Λοιπόν, για πες. Μαρία μου. Τώρα μας δείξει άλλο παίρνουμε, τρόπο. Παίρνουμε. Κρατάς τη μία άκρη. Την άκρη. Ναι. Το γυρίζεις από πάνω, βάζεις από την άκρη από κάτω. Ωραία. Την πρώτη άκρη και μετά αυτό το ξαναγυρίζεις και το βάζεις από κάτω. Και ναι. Είναι μία ωραιότατη. Ωραιότατη. Σπανακοπιτούλα. Πάει και αυτή. Τέσσερις έχουμε. Τέσσερις. Του λέω και γράφει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Γιατί αν πήγατε στο εξωτερικό, τι γλώσσα μας μιλούσατε. Τι μαμάδες σας. Η δικιά σου, Δήμητρα. Και τα παιδιά μας, να σου πω, από μικρά προσπαθούσαμε όλα στα ελληνικά πριν να πάνε στο σχολείο. Ναι. Και τελειώνω με μαράκι μου. Τελευταίο πιτάκι. Το άλλο το φτιάξει η Δήμητρα. Τελευταίο. Θα βάλουμε και την Αμερικάνα σήμερα, όχι μόνο το από Αυστραλία. Αυστραλία, ναι. Μόνο και Αμερική. Και μία Αμερικάνα. Κοίτα, βρέμα, Δήμητρα, έμεινε ίσα-ίσα για σένα. Ένα. Ναι. Θα πω και κάτι άλλο στα κορίτσια που θα μας δούνε. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ που κάνουμε τώρα το στρογγυλό, μπορούμε να βάλουμε ένα μακρόστινο ταψάκι. Και να το αφήσουμε έτσι, μπαστούνάκι. Μπαστούνάκι, το ζαρώνουμε λιγάκι και το αφήνουμε με μπαστούνάκι. Το λαδώνουμε και το κόβουμε πριν το ψήσουμε. Έτσι όπως είναι τώρα το κόβουμε και το ψήνουμε. Και είναι εύκολο, άμα δεν μπορούμε να κάνουμε τα σαλιγκάρια αυτά εδώ. Α, ωραία. Καταλαβαίνεις. Ναι, και άλλος τρόπος. Τέλεια. Εύκολος. Εύκολος, πολύ. Εύκολος τρόπος. Ναι. Και αυτά είναι έτοιμα, πάμε να τα ψήσουμε. Έχεις προθερμάνει το φούρνο. Ναι, έτοιμος ο φούρνος. Εδώ και κάνα τεταρτάκι, μισάωρο. Ξεράθηκε λίγο, ρε Μαρία. Μόνο. Ξεράθηκε γιατί είμαστε έξω στον αέρα. Αλλά βάζεις λαδάκι από πάνω. Yes. Έτοιμα. Κοίτα τι ωραία που τα έκανε. Να δούμε τώρα το αποτέλεσμα, Μαρία μου. Και... το αποτέλεσμα να δούμε. Το αποτέλεσμα φαίνεται θα είναι ωραία. Όπως πάντα καταπληκτικό. Έτσι φαίνεται. Θα δούμε τώρα. Και λίγο από πάνω λαδάκι. Και είμαστε έτοιμοι να το ψήσουμε. Πολύ ωραίο. Και πάμε. Πάμε. Για φούρνισμα. Κάνει με τις γνώσεις που έχει από τη μαμά της, που την έχει δει όμως, όχι ότι το έχει κάνει μόνη της. Απλά έχει δει. Το βάζουμε στα λεύρα εδώ. Λοιπόν, οι καινούργιες
θέλει να βάλετε πιο πολύ αλεύρι. Πριν η Όλγα, επειδή το ξέρει πολύ καλά, δεν έβαζε πολύ αλεύρι στο άνοιγμα. Η Δήμητρα είναι καινούρια. Ναι, η Δήμητρα επειδή μεγάλη δεν το έχει ξανακάνει. Μεγάλη καινούρια, ηλικιωμένη καινούρια. Όχι, δεν είσαι καθόλου ηλικιωμένη. Μια χαρά είσαι, νιάτο. Ο πιο χαρούμενος άνθρωπος. Όλη την ώρα χαμογελάς. Ναι, σαν εσένα. Η Δήμητρα είναι... Ναι, πραγματικά. Η χαρά. Δήμητρα, είδες τι τέλειο που το βγάζεις. Καλά, βλέπετε. Και δεν έχει εξασκηθεί, Δήμητρα. Τώρα θα το... Περίμενε να ρίξουμε κι άλλο αλεύρι για σένα τώρα. Okay. Και εδώ. Με το... Στο... Εκεί. Και έτσι. Και έτσι. Έτσι, τα χέρια σου από μέσα προς τα έξω. Κοίτα εδώ. Να, είδες που το άνοιξες. Πιάνω με αυτό, καλά, εγώ το κάνω γρήγορα. Και πιάνεις από μέσα, πατάς από μέσα και πας προς τα έξω. Και μεγαλώνει το φύλλο. Έτσι μεγαλώνει. Είδες, και από την άλλη μεριά τώρα. Έλα. Δεν μπορείς να πεις. Όχι. Εκεί. Σταμάτα τώρα. Εδώ σταματάς και τώρα αρχίζεις. Από μέσα προς τα έξω και προχωράς. Και πάνω. Και ανοίγει, ναι, πιο πολύ. Ναι. Το να το. Το άνοιξε. Πίσω το ίδιο. Yeah, πίσω το ίδιο. Θέλω με αλευράκι, δεν νομίζω. Βάλε το αλευράκι γιατί... Εκεί, σταματάς τώρα. Από μέσα προς τα έξω. Μπράβο ρε Δήμητρα! Άμα εγώ το έφτιαξε η Μαρία. Έτσι ακαί, φτάνει, έγινε. Δεν χρειάζεται. Τώρα πάμε. Ορίστε, να το. Τόσο απλό είναι, παιδιά. Οι καινούργιες, σαν τη Δήμητρα. Για τις καινούργιες. Συνήθως παίρνουμε έτοιμο φύλλο όταν φτάνει. Λέει η Δήμητρα. Θα ρίξουμε λίγο λάδι, Μαρία. Με έτοιμο. Τώρα βγάλανε τα χόρτα ζουμάκι γιατί τα έχουμε ώρα. Έχουν γι' αυτό έχουν ώρα. Οπότε τα στίβουμε λίγο. Καλά κάνει η Δήμητρα και τα στίβει. Για να μην μπουν όλα τα υγρά μέσα στην πίτα αυτά. Perfect. Just perfect, Δήμητρα. Μπράβο, Δήμητρα. Άντε, σήμερα θα φας και πιτούλα. Όχι, θα φάει η φιλενάδα μου, η Αντουλίτσα. Έχουν πολύ εδώ. Έτσι, okay. Καλό είναι. Δεν πειράζει. Εδώ. Δεν πειράζει, αστρίπησε την ογόρη. Okay. Έχει άλλο εκεί μέσα. Εδώ. Okay. Έγινε πολύ. Δεν πειράζει. Θα γίνει. Δεν πειράζει. Νομίζω να ότι... το σφίξεις. Πρέπει να το σφίξεις. Ναι. Νομίζω σήμερα πάει στην Αμερική η τέχνη. Yes. Αυτά ψηλόφραγω και την Αυστραλία. Τώρα, Δήμητρα, λου. Κοίταξε, εδώ τώρα γυρίζουμε. Εντάξει. Γυρίζουμε και γυρίζουμε για να μην μας μείνει η άκρη και τώρα στρίβε. Μπράβο! Δεν τσι! Μπράβο! Τώρα όχι, δεν θα το κάνουμε στρογγυλό. Θα τα αφήσουμε long. Θα το κάνουμε αυτό, θα το σουρώσουμε λιγάκι και είναι έτοιμο. Βλέπεις, Δημητρούλα μου. Πολύ ωραίο δεν το έκανε η Μαρία. Πάρα πολύ ωραίο το έκανε, πραγματικά. Τώρα αυτό θα το βάλει η Δήμητρα στην κατάψυξη ή άμα πάει σπίτι της θα το ψήσει, δεν ξέρω γιατί εγώ φούρνω. Ό,τι θέλει, δικό της είναι. Θα το κόψεις. Θα το κόψω, θα το χαρακώσω. Θα το χαρακώσεις. Θα το χαρακώσω. Yeah. Και αυτή τώρα που είναι έτοιμη θα τη βάλουμε κατάψυξη. Ναι, λίγο πιο μετά. Κατάψυξη και μετά όταν θέλει να τη βγάλει θα τη βγάλει και θα την ψήσει. Θα βάλει λίγο νεράκι από πάνω στο κεράκι, λίγο νεράκι όταν είναι παγωμένη, ναι, και λίγο λάδι. Ναι. Μετά... Όπως είναι παγωμένη την ψήνουμε. Όχι, όπως είναι παγωμένη. Όπως είναι παγωμένη, δεν την ξεπαγώνουμε. Ωραία. Έτοιμη κι αυτή. Έτοιμο και το μπαστούνάκι της Δήμητρας. Μπράβο, Δήμητρα. Μπράβο, Δήμητρα. Δεν κάναμε τίποτα. Κορίτσια, μην τη φοβάστε οι καινούργιες. Μην το φοβάστε καθόλου. Ορίστε, να το, έτοιμο είναι. Okay. Ναι, τα χειράκια.
Στο 250 στον αέρα. Στον αέρα, γιατί της μαμάς σου είπαμε ο φούρνος. Ναι, θέλει πολύ δυνατό. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε δυνατό φούρνο, πιο χαμηλά, ή όχι. Στο αγρίνιο που έχουμε δυνατό φούρνο, στο 180. Να. Με 200. Ωραία. Εδώ, της μαμάς μου δεν ψήνει πολύ καλά, 250 το βάζω εγώ. Ωραία. Τώρα αυτός θα δούμε. Θα κρατήσουμε χρόνο να το δούμε. 45 λεπτά πιστεύω θα είναι έτοιμα. Μία ώρα θα είναι πολύ. Ωραία. Θα βάλουμε 45 minutes. 45 minutes, okay. Το ήπια για τη δίψανα. Έλα Μαρία. Γεια μας, να ζήσει ο ψιλόβραχος. Να ζήσει ο ψιλόβραχος. Και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και της Αυστραλίας που ερχόμαστε κάθε φορά. Γεια κύριε Κώστα. Λασάκι. Και ασάς και την επισκοπή να δείξουμε. Και την επισκοπή που είναι ο κύριος Κώστας. Από εδώ, απέναντι. Ναι, εδώ, εκεί. Κοίτα τη θέα που έχουμε εδώ. Αυτά είναι Μαρία. Αυτά είναι βέβαια. Τα ωραία της ζωής, τα απλά. Τα ωραία. Ready. Πω Μαρία, μορφιές. Κάναμε σήμερα ψιλοβραχιώτικες, είπαμε, παντρεύσαμε ψιλόβραχο. Και Σίδνεϊ. Και Σίδνεϊ και Αμερική. Ναι, και Αμερική. Λοιπόν, πω. Δημιουργήσαμε εδώ στο ψιλόβραχο, στη λίμνη κρεμαστών, στο ψιλόβραχο, στη γέφυρα επισκοφής. Φτιάχνουμε αριστουργήματα. Ετωλοκαρνανία, ναι, Δήμος Αγρινίου είμαστε. Πω. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, αύριο θα φτιάξουμε άλλα. Άλλα μυστικά έχουμε αύριο, Μαρία. Αύριο έχουμε άλλα μυστικά. Μυστικά άλλα. Είναι μυστικά, δεν θα τα πούμε σήμερα. Δεν τα πούμε όλα σήμερα. Σήμερα... Σας έχουμε εκπλήξεις και για σήμερα το... Σήμερα έχουμε τη Σπανακόπιτα και το Γαλακτομπούρικο. Αύριο έχουμε άλλες εκπλήξεις. Ωραία, άντε καλό φάγωτη. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Πάμε στη βεράντα τώρα να την απολαύσουμε. Είχαμε. Πιερούλα και Σπανακόπιτα. Ναι. Άχρη Όλγα, καλώς βρήκαμε. Γεια μας. Καλώς ορίσατε. Να είσαι καλά. Κύριε Κώστα. Στην υγειά σας. Γεια. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι άξια να κάνεις περισσότερα. Τι εδώ η γυναίκα σας είναι άξια. Τι χέρια είναι αυτά που έχει αυτή η γυναίκα. Πραγματικά. Ντρέπομαι τώρα που μου τα λες αυτά, Μαρία. Τι ντρέπεσαι, τι ντρέπεσαι. Αν δεν ήσουν εσύ δεν θα τα έκανε η γυναίκα μου. Αν δεν ήσουν εσύ. Καλά, λέει. Εντάξει τώρα, κάτι να είχαμε να λέγαμε. Τώρα τρώμε και την πίτα να δούμε τι φτιάξαμε. Για πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Γιατί ναι, λέμε ναι, ναι. Φτιάξαμε καλά πράγματα, αλλά να δούμε. Να δοκιμάσουμε. Εσείς που φάγατε, για πέστε μας. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία έτσι. Είναι κράτσι. Είναι κράτσι. Και βλέπεις και από πάνω και από κάτω ψημένη. Για να δω. Περιμένουμε. Από κάτω. Να κάνουμε και το χρόνο. Από κάτω ναι. Και από πάνω. Τέλεια. Τέλεια όλα. Του χρόνου Μαρία, του χρόνου πάλι. Του χρόνου πάλι, όχι, την Πέμπτη πάλι. Μεθαύριο πάλι. Την Πέμπτη πάλι, έχουμε εκπλήξεις. Έχουμε εκπλήξεις. Yeah. Μπράβο ρε εσύ, Όλγα.